είναι πράγματι μικρό το ποσοστό που δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Δεν έχουν καταγραφεί δηλαδή οι ακίνητες περιουσίες στο κτηματολόγιο. Ναι. Είχε δοθεί βέβαια μία παράταση η οποία για μεν την Λίμνο έλυγε 31 Μαΐου, για την Λέσβο έλυγε στις 4 Ιουλίου, 3 Ιουλίου. Ναι. Και ύστερα από επαφή που είχαμε τον κύριο Χατζηδάκη, είπαμε ότι ο κ. Χατζηδάκης, ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας, είπαμε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί μια νέα παράταση, διότι μεσολάβησε ο κορονοϊός, πολλοί δεν μπόρεσαν να συλλέξουν τα δικαιολογητικά τους, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία χρειάζονται, και βεβαίως πάρα πολλοί συμπατριώτες μας ζουν στην Αθήνα και λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαν να έρθουν για να τακτοποιηθούν. Έτσι λοιπόν έκανα αυτή την τροπολογία, είναι βουλευτική τροπολογία, δεν ήταν υπουργική, ναι. Την έκανα βουλευτική, την ανέπτυξα χθες το απόγευμα στη Βουλή, έγινε αποδεκτή και είναι πλέον γεγονός ότι δόθηκε η παράταση μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Ελπίζω και όμως τώρα, κυρία Σπυριδάκη, ναι, και οι συμπατριώτες μας να τρέξουν, για να μην χρειαστεί να ζητάμε κάθε τόσο παρατάσεις, διότι ξέρετε, μάθαμε να εφησυχάζουμε όλοι, να κάνουμε κάτι τελευταία στιγμή. Τώρα θα έρθουν, θα κάνουν τις διακοπές τους, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, νομίζω θα μπορέσουμε να τακτοποιηθούν. Γιατί μετά έχουμε και ένα άλλο θέμα. Ναι. Υπάρχει, πρέπει να γίνει μια καινούργια κτηματογράφηση σε μερικές περιοχές, όπως είναι η Αγία Μαρίνα, Καγιάννη, τα Λουτρά και άλλες περιοχές, η Γέρα νομίζω, που χρειάζεται να έχουν γίνει κάποια λάθη. Ναι. Πρέπει να τα διορθώσουμε και αυτά, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία την οποία θα ακολουθήσει. Συζήτησα και με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και με τον δήμαρχο, τον κύριο Κίτελη, γιατί σε αυτόν υπάγονται οι περιοχές αυτές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια, αν μπορέσουμε να πετύχουμε μια καινούργια κτηματογράφηση των περιοχών που παρουσιάζουν πρόβλημα.